καταλάβω ότι η συσκευή μου έχει κολλήσει κάποιον ιό. Στην περίπτωση που η συσκευή μας μολυνθεί από κάποιον ιό, εμφανίζει κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα. Η λειτουργία της συσκευής γίνεται αργή. Εμφανίζονται pop-up μηνύματα χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα και είναι δύσκολο να τα κλείσουμε. Φίλοι μας ενημερώνουν ότι έχουν λάβει κάποιο μήνυμα από εμάς, χωρίς εμείς να έχουμε στείλει κάτι. Η μπαταρία της συσκευής μας εξαντλείται γρήγορα ή εμφανίζονται κλήσεις ή SMS που δεν προέρχονται από εμάς. Αν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να κάνετε συγκεκριμένα βήματα για να καθαρίσετε τον υπολογιστή σας και να τον επαναφέρετε σε μια καλή κατάσταση. Τρόποι προστασίας από ιούς. Εγκαθιστώ και ανανεώνω ανατακτά χρονικά διαστήματα ένα αντιβάιρους. Σκέφτομαι καλά πριν κάνω κλικ σε συνδέσμους ή κατεβάσω κάποιο αρχείο. Οι λήψεις αρχείων είναι ένας από τους κύριους τρόπους διάδοσης κακόβουλων προγραμμάτων, επομένως θυμηθείτε να είστε προσεκτικοί σχετικά με το τι κατεβάζετε και από πού το κατεβάζετε. Τα κακόβουλα προγράμματα μπορεί να έχουν τη μορφή μιας δημοφιλούς ταινίας, ενός άλμπουμ, ενός παιχνιδιού ή ενός προγράμματος. Είμαι προσεκτικός όταν ανοίγω συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εικόνες. Ειδικά αν κάποιος άγνωστος μου στείλει ένα ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει συνημμένα ή εικόνες, δεν τα ανοίγω για κανέναν λόγο. Μερικές φορές αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να είναι απλά ανεπιθύμητα, αλλά άλλες φορές ίσως να περιέχουν κρυφά κάποιο επιζήμιο κακόβουλο πρόγραμμα. Δεν εμπιστεύομαι αναδυόμενα παράθυρα τα οποία μου ζητούν να πραγματοποιήσω λήψη λογισμικού. Κάποιοι ιστότοποι εμφανίζουν αναδυόμενα παράθυρα τα οποία μας κάνουν να πιστέψουμε ότι ο υπολογιστής μας έχει μολυνθεί και μας ζητούν να πραγματοποιήσουμε λήψη κάποιου λογισμικού για να προστατευτούμε. Απλώς κλείνουμε το αναδυόμενο παράθυρο και προσέχουμε να μην κάνουμε κλικ σε αυτό.